προποντή τη ΣΑΕΚ, Λευτέρη Σούμποντιτ, που είχε για καλύτερου παίκτε του Χατζή και Πέλ. Για του αμπελοκήπου που αγωνίστηκαν με δύο νέου ξένου, ο Χουντ ικανοποίησε επιτυχάνοντα 20 πόντου, ενώ ο Λόκχαρτ έμεινε στου 9. Θετική εμφάνιση για τον Παναγιωταράκο που πέτυχε 17 πόντου. Έλα, έλα. Είναι όλα καλά, εντάξει. Όλα καλά. Θα είναι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και ευχαριστώ για τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ του μοτοσυκλετιστέ τη Τροχέα και τα παιδιά. ΑΕΚ Αμπελόκηπη Τεχνοδομείου 89, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 20, με το δικέφαλο του Βορρά να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην 10η θέση η Λάρισα και ο Παπάγου με 19 βαθμούς, 94, και στην 3η θέση ο Ρίτς Ρέλφορντ με 351. Στα rebound πρώτος πάντα Χωσή Ορτίθ με 178, ακούει την καλύτερη πέταδα της ημέρας, playmaker ο Byron Dickens, Woody Gar, ο Mitchell Wiggins, small forward ο Harold Ellis, power forward ο Ρίτς Ρέλφορντ και center ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Να και επόμενη αγωνιστική, Αμπελόκηπη Ηράκλειο, Λάρισα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παπάγου Απόλλων Πάτρας, Άρης Sporting, Περιστέρι Πανιώνιος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στην Α2 κατηγορία, 13η αγωνιστική, τα αποτελέσματα: Μεντ Δάφνη 69-75, Βάιο Νικός Νέας Φιλαδελφίας 74-66, Μήλωνας Παγκράτη 93-82, Πειραϊκός Εσπρός 82-61, Νιαρής Νέστορας 69-68, Κομωτινή Ιωνικός Νικέας 73-61, Ηλυσιακός Φίλιππος 91-78. Στη βαθμολογία Πειραϊκός και Βάο προηγούνται με 25 βαθμούς. Αυτά λοιπόν αφιένα και ελαφρά εγκεφαλική διαίσθηση. Ο διεθνής παίκτης παρέμεινε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα περισσότερο για προληπτικούς λόγους και σήμερα θα μετέβαινε σπίτι του. Και αν έχει ράδιο το ασθενοφόρο. Πάντως ο 20χρονος Γιώργος Χαράκουτης αύριο θα δώσει κανονικά το παρόν στην βράβευση των κορυφαίων για το 1995 από τον Παντελήλιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, αλλά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 8 ολόκληρα τρίποντα πέτυχε χθες ο Byron Dingins, το ένα πιο δύσκολο απ' τ' άλλο. Ούτε η ζώνη που επιστράτευσε ο Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς, αλλά ούτε και το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Σοκ μπόρεσαν να σταματήσουν τον Λόρδο Βίρονα, που είχε στατιστική για Όσκαρ. 36 πόντους με 5 στα 9 δίποντα και 8 στα 11 τρίποντα. Πόσα τρίποντα έβαλα, 8. Όχι, δεν το έχω ξανακάνει στην καριέρα μου. Μόνο στην προπόνηση είχα τέτοια ποσοστά, δήλωσε μετά τη λήξη του αγώνα ο Dingins. Αποφασίσαμε να παίζουμε σήμερα λίγο με λιγότερες επιτέσεις σαν συστήματα, ελέξαμε τις περισσότερες που... Τη ρεβάντς για τις περσινές άσχημες αναμνήσεις, αλλά και την μπάλα του αγώνα για σουβενίρ. Ο Μαυροβούνης ήταν αβολαυστικός, πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι 2 λεπτά πριν το τέλος, κάνοντας το σκορ 72-65, δίνοντας έτσι τη χαριστική βολή στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι που, παιδιά, πραγματικά όχι όλοι, εντάξει, παιδιά, και εγώ είμαι παιδί. Παίξαμε με μεγάλο... Αυτό που όμως δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο Ντομινίκ Βίλκινς δεν ήταν στη δεκάδα ούτε καν στο γήπεδο και η ρήξη του με τον Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς είναι σε οριακό σημείο. Έχω συνηθίσει στις ομάδες που ήμουν προπονητής. Είμαι από τη Φράντσα. Να έχω δύο ξένους. Κοίσου Βότζετρι Γκάρτο Πάστο. Αυτά λοιπόν από τη Νέα. Και πέρασε νικηφόρα από το κλειστό των Πατρών νικώντας τον Απόλλωνα με 82-85. Κορυφαίος των Κιτρίνων, ένας εκπληκτικός Έλλης με 24 πόντους και 23 rebound, έδωσε την καλύτερη απάντηση στους όποιους αμφισβητείες του. Κριτήριο του παιχνιδιού η κυριαρχία του Άρη στα καλάθια, αφού οι κίτρινοι πήραν 21 ολόκληρα rebound περισσότερα. Εμείς κάναμε 17 λάθη, αλλά είχαμε και ένα λεπτό πριν το τέλος, όταν ο Γιάννης Χιούτης με τρίποντο έκανε το 74-76, 74-79. Ο Απόλλων έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του. Ο Μιλίσεβιτς πέτυχε 25 πόντους, βοήθησε όμως μόνο επιθετικά, ενώ ο Βετούλας σημείωσε 13 και ήταν ο μόνος που προσπαθούσε να διορθώσει τα κακό σχήμενα στην άμυνα. Η ήττα έβγαλε στην επιφάνεια προ... Το λέω με τα λύπη μου, υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα που άρχισαν να με ενοχλούν. Ο δεν θα στα αναφέρω, είναι οικογενειακά και πρέπει να τα λύσω εγώ με τη διοίκηση. Ήταν φρενάρι τον Αμερικανό που πέτυχε 42 πόντους και οδήγησε το Sporting σε νίκη επί του Περιστερίου με 90-86. Ο Dragan Sakota άλλαξε 6 παίκτες πάνω στον Wiggins, αλλά ο Μίτς το χαβάτου. Έπρεπε να παίξω καλά, γιατί στο πρώτο μάτς το Περιστέρι δεν τα κατάφερα επειδή ήμουν τραυματίας στον ώμο. Πιστεύω ότι κρίσιμο σίγουρα και καθοριστικό σημείο ήταν η στιγμή που έπαιξε ο Γαν και μπορέσαμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Τα πάντα κρύθηκαν στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή της επανάληψης. Ο Κώστας Διαμαντόπουλος εφάρμοσε άμυνα ζώνης 1-4, παγίδεψε το Περιστέρι και προηγήθηκε στο 30 με 71-59. Οι κιανοκίτρινοι μείωσαν στο 38 σε 84-80, καθώς ο Μακαράς πέτυχε καθοριστικά καλάθια, όμως ο Wiggins ήταν ψύχραιμος στις βολές και ο Sporting πήρε το ροζ φύλλο. Είχα παραπάνω στα βοηθήρια, μίλησα με τα παιδιά, διάφορα.
Sporting λοιπόν που προελάβει, ο Sporting που αποδεικνύει ότι δεν το βάζει κάτω, αν και πολλοί πίστευαν ότι τα χρόνια που περνούν πανόφιο εκεί όλα του Ιρακλή. Έφτανε ο πρόσφατος τραυματισμός του Γιούρις Ντότς και τα όσα επακολούθησαν. Προσθέθηκε και το όνομα του Πιρ Παπαχρόνη στη λίστα των τραυματιών, αφού 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα υπέστη βαρύ διάστρεμα. Γεγονός που επισκίασε την πρώτη νίκη του Ιρακλή. Η ομάδα του Κώστα Μίσα που αγωνίστηκε χωρίς τον Αιγύπτιο Αμπτενάλμπη που ήταν τιμωρημένος, ήταν στο πρώτο ημίχρονο για 10 λεπτά περίπου μπροστά. Αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην πίεση του Ιρακλή. Ένα στοιχείο κοντρολάρουμε τα rebounds. Από ό,τι φαίνεται την Πέμπτη θα γελάσει το χυλάκι των πικραμένων Ηρακλειδέων, αφού εκείνη την ημέρα αναμένεται σε... Θα περιμένω και σε λίγο θα είναι και ο Ρόι μαζί μου και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι σε θέση να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τη γνώμη μου για αυτόν τον πραγματικά πολύ μεγάλο παίχτη. Έμειναν με την όρεξη όλοι όσοι περίμεναν τον Στυβιατζόγλου να μιλήσει. Πρώτο ντεπούτο του, ωστόσο Νικηφόρο και Βίωνο ήταν το ντεπούτο και του Λευτέρη Σούποτιτ, του ανθρώπου τον οποίο διαδέχθηκε στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Σούποτιτ που κατηφόρησε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα στην ΑΕΚ, αλλά όπου νίκη, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, λένε όπου φτώχει και γκρίνια, εδώ έχουμε όπου νίκη και γκρίνια. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι οπαδοί τη ΑΕΚ αγρόνοι γόραζαν και αντί να συμπαρασταθούν στην ομάδα του, προτίμησαν να τα βάλουν με τον πρόεδρο Γιάννη Φιλίππου και να επιμένουν στην επιστροφή στο Γιώργιο Μόσο, χωρίς να αντιλαμβάνονται αυτό που όλος ο κόσμος, τουλάχιστον ο νοήμων, καταλαβαίνει, ότι δηλαδή στην εποχή μας η ΑΕΚ δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε αυτό το γήπεδο τη στιγμή που ετοιμάζεται να χτίσει μια ομάδα με τη φιλοδοξία να κυριαρχήσει στο ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Πάντως, οι κυτρινόμαυροι, έχοντας 5 παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων, νίκησαν με 85-66 αμπελόκηπους και ο Πίξη όχι μόνο καλύπτει, αλλά και αναβαθμίζει τον Μάρκους Λίπερτη. Όσο για την Green Team, προφανώς δεν ισχύει ακόμα το ουέ της ετημένης, αφού για να αλλάξουν πακέτο τους ξένους τους σημαίνει ότι θα το παλέψουν μέχρι το τέλος. Το ρεπορτάζ από το Μαρούσι είναι του Γιάννη Κιφωνίδη. Η αυλαία του πρώτου γύρου έπεσε πριν από 2 εβδομάδες και η αρχή της δεύτερης πράξης βρήκε νέο σκηνοθέτη στον πάγκο της ΑΕΚ, το Λευτέρη Σούποτιτς, και το έργο είχε happy end. Ο δικέφαλος επικράτησε τον αμπελοκήπων με 85-66 και από ό,τι φαίνεται ο Μάρκους Λίμπερτη αφήνει σιγά σιγά το ρόλο του υποβολέα για να αναλάβει αυτόν τον πρωταγωνιστή. Στην Ελλάδα βλέπουμε το ξένο και θέλουμε να βάλει 20 πόντους, 25 πόντους. Αλλά με τη δουλειά που έκανε σήμερα εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι αμπελόκηποι προσπάθησαν και ήταν κοντά στο σκόρ όσο οι δύο νέοι ξένοι τους, Lockhart και Hood, ήταν μαζί στο παιχνίδι και πριν ο πρώτος βγει με 5 φάουλ. Ήταν αυτή η ομάδα μήνυ χωρίς τον ξένο, τον μοναδικό ξένο που έχει μέσα στα καλάθια, είναι λογικό να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμασταν πολύ καλά στα rebound, στεκόμασταν πολύ καλά τα rebound, από εκεί και πέρα κάτω από τα καλάθια μας έγινε πάρτι. Είναι πολύ θετικό το στοιχείο και θα πρέπει να επισημανθεί αυτό και να δοθούν δημοσίως τα συγχαρητήρια στους αμπελόκηπους, γιατί ζούμε σε εποχές ύποπτες όπου πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα εννοούνται και γίνονται υποψίες, γίνονται ψήθοι. Μερικές φορές γίνονται και κραυγές. Θυμηθείτε την περιπέτεια που ζούμε τις τελευταίες μέρες με αυτή την περιβόητη κασέτα που ξαφνικά ξεθάφτηκε. Είναι πολύ λοιπόν θετικό το στοιχείο και οφείλουμε να το επισημάνουμε σήμερα από αυτή την εκπομπή και στοιχείο υγείας και αξιοπιστίας πρωταθλήματος ότι οι αμπελόκηποι μολονότι είναι στην ουρά, μολονότι δεν έχουν πολλές πιθανότητες με βάση και το πρόγραμμά τους να παραμείνουν στούχοι. Με την τρίτη τους επιτυχία στο πρωτάθλημα θέτουν υποψηφιότητα για την παραμονή, αφού η διαφορά των 2 νικών που τους χωρίζει από τον Παπάγου μπορεί να καλυφθεί από το ευνοϊκό πρόγραμμα του δεύτερου γύρου. Πρώην παίκτης του Άρη και του Πανιωνίου, αν και δεν ξεκίνησε στην πεντάδα, σημείωσε 16 πόντους και με τα 4 τρίποντα που πέτυχε έδωσε ανάσες στην ομάδα του σε κρίσιμα χρονικά σημεία του αγώνα. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάσπαρ ήταν ο Ρέλφορντ με 24 πόντους, ο Θοδωρίδης καθώς και ο Ορτίθ, ο οποίος παρά τα 7 λάθη που έκανε πέτυχε τους 12 από τους 25 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η νίκη αυτή δεν άντεξε στην αντεπίθεση του Ηρακλείου, αφού ο Μπόντ ήταν άστοχος, ενώ ο Μάξε είχε 4 φάουλ από το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, αναγκάζοντας έτσι τον Μπαρνιάρεβιτς να τον βγάλει από τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα, αξιοπερίεργες φάσεις που εκτελήθηκαν χθες. Μην νομίζετε όμως ότι θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας. Αυτή άλλωστε είναι η μαγεία του. Το 10 λοιπόν ο Μιλωνάς θα κάνει μια πάσα backdoor και εκεί ο Priest Lauderdale αφιψηλού, αφού δεν έχει αντίπαλο, στα κυβικά του ο Κόστινερ είναι πολύ πιο κοντός, δεν μπορεί να το σταματήσει, θα πετύχει ένα καλάθι. Το νούμερο 9 ο Κούσμα πασάρι στον οικονόμου, αυτό σουτάρει και έρχεται ο Βράνκοβιτς εντυπωσιακά ένα follow κάρφωμα. Αυτό είναι το νούμερο 9 στο χθεσινό top 10 με το κάρφωμα του απαράμιλου χθες Στόικο Βράνκοβιτς. Το νούμερο 8, ο Ρόμπιν Χουντ των αμπελοκήπων περνάει το Liberty από την baseline και καρφώνει μπροστά στο Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν είναι σε θέση να το σταματήσει. Ερχόταν με φόρα εκεί ο πρωτάρης στο ελληνικό πρωτάθλημα Αμερικανός. Στο 7, ο Αλβέρτης αστοχή. Ο Βράνκοβιτς θα πάρει το rebound, είναι απέναντι σε 4 αντιπάλους. Θα καρφώσει ανάμεσα κυρίως τον Μποσγανά, τον Καράκουντι και τον Γκέλιτς. Άλλωστε, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο Βράνκοβιτς έπαιζε χθες μόνος εναντίον όλων. Αλλά είναι γνωστό. Ένας κούκος δεν φαίνεται να είναι. Φυσικά δεν είναι Ρόμπιν Χουντ. Ρόμπιν Χουντ ήταν ο Ρομπέν των Δασών. Ήταν Στίβεν Χουντ. Να το διορθώσουμε. Στο 6,
Ο Ντίκης πασάρει στον Πάσχαλη, ξανά ο Ντίκης το τρίποντο από τον Αμερικανό, από τα 8,5 τουλάχιστον μέτρα, ένα καθαρά Αμερικάνικο, και τι Αμερικάνικο. Ένα καταπληκτικό τρίποντο. Έχουμε πάει στο νούμερο 5, ο Κωνσταντινίδης κάνει το lay-up, έρχεται ο Φαρμάκης, ο Φαρμάκης τα πασάρει στον Μάξι που έρχεται τρέιλερ. Θα καρφώσει μπροστά στους Ηρακλειώτες, το νούμερο 5. Το νούμερο 4, ο Κατσικάρης. Η πάσα backdoor στον Άντωνη Πέλε, εκεί ο Πέλ θα κάνει ό,τι και ο Λοντελντέλη στο νούμερο 10. Απλώς είναι πιο θεαματική πάσα. Αυτό λοιπόν ήταν το νούμερο 4. Θα πάμε στο νούμερο 3, πάλι στην Εασμένη. Ο Ντίκινς κάνει ένα coast to coast. Λέει up ανάμεσα και στους 5 παίκτες του Παναθηναϊκού και θα πετύχει ένα ακόμα από αυτά τα απίθανα γαλάτια που σημείωσε χθες και αποτέλεσαν τον καταλήτη της μεγάλης νίκης του Πανιωνίου επί του Παναθηναϊκού. Στο νούμερο 2. Ο Παναγιώτης Διαδέλης θα κάνει το σούτερ και το έλυσε ένα φανταστικό κάρφωμα μπροστά στον Μπακ Τζόνσον και τους υπόλοιπους παίκτες του Απόλλωνα Πατρών. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της καταπληκτικής εμφάνισης του Έλλη στην Πάτρα. Επαναλαμβάνω, 24 πόντους και 23 rebound είχε ο Αμερικανός. Το νούμερο 1, Byron Dinkins. Πάει τη μέση, θα φτάσει το κάρφωμα μπροστά στο Γιαννάκη. Αυτό ήταν, ας το πούμε έτσι, το κερασάκι στην τούρτα της μεγάλης εμφάνισης του Αμερικανού, ο οποίος κάνει δύο προσποιήσεις με κίνδυνο να στείλει για θεραπεία στη μέση των σοκ. Φτάνει στο κάρφωμα. Άλλη μια καταπληκτική ενέργεια λοιπόν από τον Ντίνκινς, ένα παίκτη ξεχασμένο που απλούταζει να πάρει ακόμα και μια σκούπα για να καθαρίσει το τερέν από τα νερά της βροχής. Όσο για τη γλώσσα του, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Κυρίες και κύριοι, ο Γεωργής Μπουσβάρος αποκαλύπτει τον Γεωργή Μπουσβάρο στο Σταύρο του Δουλίδη. Αυτός και αν δεν θεωρείται μανιακός του μπάσκετ. Μεγάλος στο ανοιχτό γήπεδο της Κάνθο που ακόμη και σήμερα είναι το δεύτερο σπίτι του. Όλη η ζωή του Γεωργή Μπουσβάρου περικλείεται γύρω από τις τέσσερις γραμμές με μια πορτοκαλί μπάλα και ένα ντοσιέ στο χέρι. Τα μάτια του έχουν δει πολλά. Από play-off NBA, τελικούς κολεγιακού πρωταθλήματος μέχρι αγώνες πέμπτης κατηγορίας ΕΚΑΣΤ στα ανοιχτά γήπεδα Θεσσαλονίκης. Το μπάσκετμπολ το ξεκινήσαμε εμείς από ηλικία 9 χρονών. Στη ΧΑΝ, στο ανοιχτό ή το γήπεδο της ΧΑΝ, στα τμήματα δράσης μέσα στο κλειστό. Από τότε, σήμερα είμαι εγώ 45 χρονών, δεν τρέπομαι να πω την ηλικία μου. Από τότε είμαι κάθε μέρα στα γήπεδα, καιρός να είμαι, δεν έχω ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε φθινόπωρο, ούτε άνοιξη, ούτε γιορτές, ούτε καθημερινές. Το πρωί θα κάνω την προπόνηση στο Basketball School, το μεσημέρι 3 ώρα θα πάω να δω ένα μάτς γαμεθνικής, 5 ώρα θα πάω να δω ένα άλλο μάτς μακεδονικός Ηλιούπολη που είναι η Β' Εθνική και μετά σιγά σιγά θα φτάσω στον κολοφόνα των αγώνων για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή όλη τη μέρα ασχολούμαστε με μπάσκετ. Έχω δει 13 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα από το 1973 και δεύτερη μέχρι το τελευταίο. Έχω δει 2 παγκόσμια και είδα και μια Ολυμπιάδα που έκανα και το όραμα της ζωής μου. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τον Λάρι Μπέρτ. Τον είδα στα γεράματά του, στο τέλος, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Όταν είδα για πρώτη φορά τον Μπόμπι Νάιτ, κατάλαβα ότι είναι ο πραγματικός δάσκαλος του μπάσκετ. Δεν μπορώ να πω αν είναι ο καλύτερος προπονητής. Είδα ότι είναι δάσκαλος. Με άποψη για όλους και για όλα που έχουν σχέση με τον μπάσκετ, ήρθε η ώρα για τον δεκάλογο του Γεωργή με τον απολαυστικό τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Γιάννης Ιωαννίδης. Ο Μπός από τους λίγους στην Ελλάδα, ο οποίος όμως δεν ξέρω τι τέλος θα έχει. Χειριάρχη ένα παρατσούκλι. Ντόπερμαν. Εγώ τον έβγαλα και το λέω. Και δικαιώνομαι και κάθε φορά που το λέω γελάει. Χρήστος Μιχαηλίδης. Ένας πρόεδρος με low profile είχα πει ότι είναι μπαρμπούνι με δόντια καρχαρία. Στέργιος Βρούσγος. Νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα στον Άρη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τα έχω πει και του ιδίου βέβαια. Τώρα ότι έκανε νοικοκυριό κλπ. Αυτά δεν τα ξέρω. Αλλά η ομάδα του Άρη αυτή, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη καρδιά και είναι πετυχημένη 200%. Εγώ πίστευα ότι έπρεπε να αλλάξει Άρη. Γιατί ΡΑΟΚ και όχι ΠΑΟΚ. ΡΑΟΚ, γιατί έτσι τα γράφουν αυτοί. Μας αρέσει ο ΠΑΟΚ έτσι, είναι πολύ ωραία ομάδα. Το είδα μια φορά, λέω γεια σας ΡΑΟΚτσίδες, τους αρέσανε. Αυτό προς το φίλο μου τον Μιχάλη τον Αδριάδη. Εδώ βγήκε πολύ συνεργά. Που ετοίμασε ο Κώστας Δάλτας.